Καλησπέρα, χαίρετε. Έχουμε μία θεματάρα απόψε. Προχθές, αν θυμάστε, είχαμε το βίντεο με τίτλο «Πώς να σταματήσω να ασχολούμαι με έναν άνθρωπο που απλώς βολεύεται μαζί μου». Και λίγη ώρα μετά που ανέβηκε το βίντεο, έλαβα ένα mail από έναν χρήστη του διαδικτύου και μέλος του καναλιού μας, ο οποίος μου γράφει συχνά πυκνά. Πρέπει να μου έχει στείλει καμιά εξενταριά email μέχρι τώρα. Και μέχρι τώρα δεν έκανα το mail του vlog, γιατί περίμενα να καταλάβει. Ελπίζω και νομίζω πως κατάλαβε. Μου γράφει λοιπόν, θεματάρα το σημερινό, το πώς να σταματήσω να ασχολούμαι με έναν άνθρωπο που απλώς βολεύεται μαζί μου. Δεν έχω κλείσει πιο γρήγορα ποδοσφαιρικό αγώνα μόλις είδα ότι ανέβηκε. Wow, έκλεισε ποδοσφαιρικό αγώνα ο φίλος για να παρακολουθήσει αυτό. Μιας και έχω καιρό να σας στείλω, είμαι σε φάση ακόμα που προσπαθώ να ξεπεράσω το άρρωστο πλατωνικό online κόλλημα μου που είχα γίνει ο ψυχολόγος μιας κοπέλας, αν θυμάστε, πώς δεν θυμάμαι, μου είχε στείλει τόσα mail αγόρι μου. Και ενώ τα λέγαμε, κοντά μέναμε στην ίδια γειτονία, δεν βγήκαμε ποτέ. Αυτός ο άνθρωπος φλέρταρε online με μια κοπέλα η οποία έμενε στην ίδια περιοχή που έμενε και αυτός. Αυτή του ρίχνε ψυχουλάκια τόσο όσο για να συνεχίζει να την κολακεύει και αυτός κόλλησε. Και η κουβέντα πήγε σχεδόν 2 χρόνια νομίζω. Βγήκα από την άρρωστη φαντασία μου σιγά σιγά, μιας και δεν ήταν ερωτευμένη μαζί μου, αφού πλέον είναι και με άλλον, μένουν μαζί, που τον ήξερε πολλά χρόνια από όσο stalking έκανα και ήταν από κοινή παρέα. Το καλό σου είναι ότι παραδέχεσαι ότι έκανε stalking. Έχει μείνει ένα κομμάτι που περιμένω να πονέσει και αυτή κάποια στιγμή για εκδίκηση. Να μου ζητήσει συγγνώμη για τις τόσες ακυρώσεις και το παιχνίδι που έκανε όταν δεν ήταν καλά. Εμένα η γνώμη μου είναι να μην το περιμένεις αυτό. Έχουμε πει πολλές φορές ότι η εκδίκηση είναι πιάτο που τρώγεται κρύο και άρα είναι και άνοστο. Και είναι καλύτερη ιδέα να αφήσεις το σύμπαν να λειτουργήσει. Γιατί σίγουρα αυτά που σου έχει κάνει από κάπου θα τα πάθει και αυτή. Έχω γίνει και λίγο μακάκα στο φλερτ μετά από όλο αυτό και ο κύριος Αγενής από εκεί που ήμουν ο κύριος φιλικός και καληνυχτάκιας. Κάτι που δεν μου αρέσει καθόλου στη συμπεριφορά που βγάζω, προσπαθώ να το παίξω player. Ένας κίνδυνος μετά που έχουμε φάει τα μούτρα μας με τέτοιες αδιέξοδες φλερταριστικές καταστάσεις τις οποίες το άλλο το πρόσωπο μας χρησιμοποιεί απλώς για να του τονώνουμε την αυτοπεποίθηση του και τον εγωισμό του, είναι μετά που θα φάμε τα μούτρα μας να βγάλουμε πάνω στα επόμενα πρόσωπα που θα γνωρίσουμε κακία, κάτι για το οποίο δεν φταίνε τα επόμενα πρόσωπα, να το προσέξεις αγαπητέ. Μπήκα σε αυτή την κατάσταση από ψυχίατρο που επισκέφτηκα επειδή είχα ήδη πρόβλημα. Αλλιώς δεν θα έπεφτα σε κάποιον που με απορρίπτει 2 χρόνια και εγώ να νομίζω ότι είναι ερωτευμένη μαζί μου. Έψαχνα το παραμικρό σημάδι. Πολύ καλά έκανες και πήγες σε ειδικό ψυχικής υγείας. Μπράβο. Τρελό πράγμα πάντως όταν σε φτύνει κάποιος τόσο κολλάς, απορρίπτεσαι και μετά αφού ξαναπροσπαθείς το κόλλημα γίνεται μεγαλύτερο, πολύ περίεργο, αντί κάθε απόρριψη να είναι μικρότερη. Σαν να καταραίει όλο το σύστημα και να γίνεσαι μαζόχα. Στην πραγματικότητα, ναι, πρόκειται για μια αυτοκαταστροφική, μαζοχιστική συμπεριφορά να επιμένουμε. Να φλερτάρουμε ένα πρόσωπο το οποίο μετά από 3 μήνες, 6 μήνες, 8 μήνες, 9 μήνες, 1 χρόνο, 1,5 χρόνο, 20 μήνες δεν δέχεται να βγει μαζί μας. Γιατί από την πρώτη φορά που μου στείλε, σου είπα, κλείσε τις ραντεβού και δεν δέχεται να βγει, μπλοκαρέτη. Αλλά όπως γράφεις και εσύ, δεν είναι μόνο να σου πούν μια συμβουλή, να σου πούν κόψε. Πρέπει να λύσεις και το ψυχολογικό, ψυχιατρικό θέμα που κρύβεται πίσω από την αιμονή και το κόλλημα, που όλοι μας μπορεί να έχουμε ψυχιατρικό θέμα. Δεν σημαίνει κάτι τραγικό αυτό το πράγμα. Οι αιμονές εμπίπτουν στα πλαίσια της ψυχοπαθολογίας και τα κολλήματα. Σαν αυτοσαμποτάζ θα το έλεγα. Μπράβο, είναι αυτοσαμποτάζ. Γιατί από ψάξιμο δικό μου που έκανα, σαν να ήθελε να με απορρίψει, γι' αυτό επέμενα. Και ζούσα μόνος μου στις σκέψεις ότι αυτή με θέλει. Και με αυτόν τον τρόπο, κολλώντας σε εκείνη την περίπτωση, προστάτευες εντός εισαγωγικών και τον εαυτό σου από την όποια πιθανότητα να κάνεις μια ουσιαστική σχέση με μια κοπέλα που θα σε ήθελε και δεν θα σε απορρίπτει. Πολλές φορές η αιμονή μας στο κόλλημα σε προβληματικές καταστάσεις, αδιέξοδες, ίσως είναι και ένας συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας
για να προστατευτούμε από τον πόνο που θα δεχθούμε αν μπούμε σε μια πραγματική σχέση που μας θέλει και ο άλλος το θέλουμε και εμείς και μπορεί μετά να σταματήσει να μας θέλει και να μας πληγώσει. Ενώ αυτό το ξέρουμε από την αρχή. Βέβαια δεν κολλάμε με άτομα που μας ήταν ξεκάθαρα από την αρχή, αλλά από άτομα που μας πέταξε ψίχουλα. Αυτό είναι αλήθεια, ότι φταίει και η άλλη πλευρά. Αν δεν σε ενδιαφέρει κάποιος ή κάποια, πες το ξεκάθαρα, δεν ενδιαφέρομαι. Δεν σε βλέπω ερωτικά. Ξέκοψε το στον άλλο. Μην του ρίχνεις ψίχουλα για να τον έχεις εκεί πέρα ή να την έχεις εκεί πέρα να σου ανεβάζει το εγώ, να νιώθεις εσύ καλύτερα και να κάνεις τα δικά σου παιδιά. Δεν ξέρω. Εγώ προσωπικά ένιωσα πάρα πολύ άσχημα σε μία-δύο περιπτώσεις στη ζωή μου, στην οποία είδα ότι κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα που εγώ δεν ήθελα να είμαι μαζί τους, ήθελαν να είναι μαζί μου και νιώθα πάρα πολύ άσχημα που ήθελαν να είναι μαζί μου και παρόλο που λυπόμουνα να τους μιλήσω άσχημα και ντρεπόμουνα κιόλας, έκοψα κάθε σχέση και κάθε επαφή και είπα ξεκάθαρα, επειδή δεν σε βλέπω όπως με βλέπεις εσύ, θα κόψουμε κάθε επαφή, γιατί το ένιωθα ότι είναι στην καλύτερη περίπτωση χρησιμοποίηση του άλλου προσώπου. Χρειάζεται σεβασμός απέναντι στις ψυχές των άλλων ανθρώπων που μας προσεγγίζουν. Ο κάθε άνθρωπος που σε φλερτάρει έχει ψυχούλα, έχει καρδιά, έχει συναισθήματα, δεν είναι ένα αντικείμενο να το χρησιμοποιήσεις για να ανέβει η αυτοπεποίθηση σου παροδικά, να νιώσεις καλά, να φουσκώσεις από εγωισμό και περηφάνεια ότι αρέσεις και να τον πετάξεις στον άλλο σας στη μένη λεμονόκουπα. Το βρίσκω ανήθικο, δεν ξέρω εσείς πώς το βρίσκετε. Το μόνο καλό με αυτό ήταν από τον πολύ πόνο έχω πλέον αμυντικό μηχανισμό και όταν κάποια κάνει κρύο ζέστη, εκφράζω αυτό που θέλω ή αλλιώς ξεκόβω. Μπράβο. Έμαθες να αναγνωρίζεις παρόμοιες περιπτώσεις από την αρχή, να βλέπεις την κολοσυρμαθιά της κουφής, να βλέπεις το σημάδι που αφήνει το φίδι στο χώμα, να μην χρειάζεται να σε δαγκώσει το φίδι για να σταματήσεις. Μπράβο, Γέμα. Πιστεύετε ότι ο πόνος βοηθάει γενικά? Ο πόνος είναι χρήσιμος, ο ψυχικός πόνος, όπως και ο σωματικός πόνος. Όπως ο σωματικός πόνος μας προστατεύει από κινδύνους, για παράδειγμα βάλουμε το χέρι μας πάνω στη φωτιά, πονάμε, οπότε απομακρύνουμε το χέρι μας και καίγεται λίγο μόνο το χέρι μας, παρά να το αφήναμε πάνω στη φωτιά, θα καιγόταν όλο. Εγώ τώρα θυμάμαι μια ιστορία της μάνας μου που είναι έτσι πολύ επώδυνη. Η μαμά μου όταν ήταν φοιτήτρια είχε ένα ατύχημα, γλίστρησε και έπεσε πάνω σε μια γυάλινη βιβλιοθήκη, έβαλε το χέρι της για να προστατευτεί και κόπηκαν νεύρα, αρτηρίες από το χέρι της. Βασικά την πήγαν αυτήν και το χέρι της στο νοσοκομείο και κάθισε στο νοσοκομείο, ήταν στο κάτι της στην Αθήνα τότε, κάθισε αν δεν κάνω λάθος 18 μήνες και τα νεύρα αποκαταστάθηκαν σταδιακά. Σε κάποια φάση που δεν ένιωθε τίποτα στο χέρι της, ήταν σαν παράλυτο δηλαδή, δεν είχε αίσθηση πόνου, της είχε βάλει το χέρι της η φυσικοθεραπεύτρια νομίζω, σε ζεστό κερί για να μαλακώσει να της κάνει φυσιοθεραπεία. Πώς το λένε αυτό το κερί? Κάπως το λένε αυτό το κερί. Θα μου το πείτε στα σχόλια. Γλυκερίνη, δεν θυμάμαι. Κάπως το λένε. Ένα κερί που άμα το λιώσεις μαλακώνει, άμα το ζεστάνεις μαλακώνει και γίνεται υγρό και σιγά σιγά παίρνει τη θερμοκρασία. Και επειδή δεν ένιωθε τον πόνο, δεν είχε αίσθηση στα χέρια της, μυρίστηκε ότι κάηκαν τα χέρια της. Και όταν της τράβηξε το χέρι της από το κερί, είχαν καεί οι άκρες των δαχτύλων, τις οποίες είναι λίπου μέχρι και σήμερα. Ο πόνος είναι χρήσιμος, γιατί μας προειδοποιεί να προστατευτούμε. Αν η μάνα μου τότε ένιωθε τον πόνο, θα τραβούσε μόνη της το χέρι της και θα καιγόταν λίγο, θα είχε ένα επιφανειακό έγκαυμα, δεν θα πάθαινε έγκαυμα τρίτου βαθμού, το οποίο να της αφαιρέσει και σάρκα. Σοβαρά. Συγγνώμη που είπα αυτή την εικόνα, ίσως ακούγεται έτσι πολύ επώδυνο και μόνο να το ακούσεις, αλλά είναι πραγματικότητα. Έτσι και ο ψυχικός πόνος, όταν πονάμε, όταν θυμώνουμε, όταν πονάμε ψυχικά, συνήθως ο ψυχικός πόνος εκφράζεται και με το θυμό, τότε μπαίνουμε σε γρήγορση για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας από επιβλαβείς ψυχικά καταστάσεις. Άρα είναι χρήσιμος ο ψυχικός πόνος με αυτόν τον τρόπο. Λειτουργεί ως καμπάνα, ως ένα σύστημα, πώς να το πω, ένα σύστημα προειδοποίησης, ούτως ώστε να σταματήσεις να κάνεις αυτό που κάνεις επειδή σε βλάπτει. Πιστεύετε ότι ο πόνος βοηθάει γενικά? Ότι η ζωή είναι πόνος, πρέπει να πονέσει κάποιος για να έρθει ευτυχία? Όχι, δεν πιστεύω ότι πρέπει να πονέσει κάποιος για να έρθει ευτυχία.
Αλλά πιστεύω ότι όταν πονάμε υπάρχει λόγος που πονάμε. Δεν πάμε όμως να προκαλέσουμε επίτηδες ή ήδη πόνο στον εαυτό μας για να έχουμε μετά ευτυχία. Ή δεν αξίζει κάποιος να περάσει όλη αυτή την ταλαιπωρία με διαφορά να πονάει για να βρει την ευτυχία. Ή δεν αξίζει κάποιος να περάσει όλη αυτή την ταλαιπωρία με διαφορά να πονάει για να βρει την ευτυχία. Από τη στιγμή που ήδη έχεις πονέσει και ήδη έχεις περάσει την ταλαιπωρία, δεν έχει νόημα εκ των υστέρων να πούμε να άξιζε ή δεν άξιζε. Εγώ αυτό που έχω παρατηρήσει από σένα, γιατί είπαμε πολλές φορές που έχουμε μιλήσει και κάποιες φορές σου απαντούσα και μονολεκτικά. Είσαι κολλημένος. Εξακολουθείς να είσαι κολλημένος. Πάλι είσαι κολλημένος. Ακόμη είσαι κολλημένος. Δες τα mail, δες ότι αυτό σου απαντούσα. Από τη στιγμή που ήσουν σε εκείνη την κατάσταση, από τη στιγμή που ένιωθες τον πόνο και από τη στιγμή που σου πήρε τόσο καιρό για να φύγεις από τον πόνο, σημαίνει ότι η ψυχή σου είχε ανάγκη εκείνο το πράγμα. Για ποιο λόγο δεν γνωρίζω, συζητάνε με τον ψυχίατρο σου ή κάνει και ψυχοθεραπεία παράλληλα. Ο πόνος ίσως κάποιες φορές σε βγάζει από δύσκολη κατάσταση, αν μάθεις. Ναι, αν μάθεις να βλέπεις τον πόνο από νωρίς, να τον παίρνεις τον πόνο ως προειδοποιητικό σημάδι, να μην το θεωρείς κάτι φυσιολογικό. Να μην πιστεύεις ότι πρέπει να πονέσεις για να βρεις την ευτυχία. Να μην πιστεύεις ότι σου αξίζει να πονάς. Αυτός είναι μαζοχιστικός τρόπος σκέψης. Ότι πρέπει να πονάω για να είμαι ευτυχισμένος. Κανείς δεν πρέπει να πονάει για να είναι ευτυχισμένος. Απλώς όταν βρίσκεται σε μια κατάσταση η οποία δεν είναι υγιής ψυχικά, έρχεται ο ψυχικός πόνος για να τον ξυπνήσει, να τον αφυπνήσει. Η αλήθεια για εμένα είναι κάπου στη μέση, γιατί θα υπάρχουν πρόσωπα που πονάνε για χρόνια και για γενικότερα προβλήματα σε φάση να τους αρέσει να λένε για το ότι πονάνε. Καλή συνέχεια. Αυτό που περιγράφεις είναι οι κλαμμένοι άνθρωποι, οι οποίοι τους αρέσει να έχουν προβλήματα και τους αρέσει να παραπονιούνται για τα προβλήματά τους και έτσι με αυτόν τον τρόπο να παίρνουν και προσοχή από άλλους ανθρώπους και να παίρνουν και σημασία. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τους κλαμμένους ανθρώπους, τους χειριστικούς, που λένε ότι νιώθουν πόνο και εξιστορούν τον πόνο τους και στην ουσία επιδιώκουν τα δευτερογενή ωφέλη του πόνου. Δηλαδή ότι θα με λυπηθούν οι άλλοι επειδή πονάω, γι' αυτό εξακολουθώ να πονάω, εξακολουθώ να δείχνω πως πονάω για να με λυπηθούν οι άλλοι και να πάρω έτσι κάποια ενέργεια. Λοιπόν, υπάρχει βίντεο στο κανάλι «Χειριστικοί και κλαμμένοι άνθρωποι». Υπάρχει ένα βίντεο που έχει τίτλο «Κλαμμένος τα παίρνει όλα». Μπορείτε να τα ψάξετε στο κανάλι να τα βρείτε αυτά τα βίντεο. Και είναι και παλιότερα βίντεο από πριν 2-3 χρόνια. Όπως και να έχει, φίλε, χαίρομαι πάρα πολύ για σένα που βρίσκεσαι σε αυτό το σημείο της αυτοσυνειδητοποίησης και της αυτογνωσίας. Πάρα πολύ καλά έκανες και πήγες σε ψυχίατρο. Συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις ο ψυχίατρος μπορεί να διαγνώσει κάποια μονική διαταραχή και συνήθως η θεραπεία γίνεται με κάποια φάρμακα, κυρίως αντικαταθλιπτικά, τα οποία βοηθάνε στην αντιμετώπιση των εμμονών και των ψυχαναγκασμών. Δεν είμαι ψυχίατρος, δεν ξέρω τι ακριβώς έχετε μιλήσει με τον ψυχίατρο, σαφώς όμως η θεραπεία δουλεύει πάνω σου και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Δεν είναι κακό και δεν είναι ντροπή να πάμε στο ψυχίατρο, δεν είναι κακό να πάρουμε θεραπεία για κάτι που μας ταλαιπωρεί. Ντροπή είναι να έχουμε θέμα και να μην το αναγνωρίζουμε και ενώ μας δίνεται η ευκαιρία για θεραπεία να μην κάνουμε θεραπεία, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, όχι ντροπή, κρίμα θα έλεγα, κρίμα. Κρίμα είναι η επιστήμη να έχει φτάσει σε ένα σημείο που να έχει βρει λύσεις για τέτοιου είδους θέματα, τα οποία είναι και νευροχημικά, γιατί αν μια συμπεριφορά εξακολουθήσει να υφίσταται για μεγάλο χρονικό διάστημα, φαίνεται ότι δημιουργεί βαθιά εχαραγμένους νευρικές οδούς στον εγκέφαλο που χρειάζεται και ψυχοθεραπεία οξεία αλλά και φαρμακοθεραπεία για να αλλάξουν αυτοί οι τρόποι λειτουργίας του μυαλού. Είπαμε ότι ο ανθρώπινος οργανισμός λειτουργεί κυρίως με την αρχή της ομοιόστασης και αν κάτι το κάνουμε πολλές φορές ο οργανισμός μας το θεωρεί πως αυτό είναι το φυσιολογικό και το υγιές για μας και έτσι μας κρατάει σε εκείνη τη συνθήκη. Οπότε όσο πιο εδρεωμένο είναι ένα κόλλημα, όσο πιο εδρεωμένη είναι μια φοβία, όσο πιο εδρεωμένη είναι μια συναισθηματική διαταραχή, τόσο περισσότερη δουλειά χρειάζεται για να ξεριζωθεί και να απεγγραφεί αυτός ο τρόπος λειτουργίας από τον εγκέφαλο. Και είπαμε ότι οι ουσιαστικές θεραπείες, η μία είναι η ψυχοθεραπεία, η οποία έχει βρεθεί ότι αλλάζει τα νευρονικά κυκλώματα και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ονομαστεί και μια βιολογική θεραπεία, ψυχοθεραπεία. Σε διάφορες μελέτες που γίνονται με νευροαποκονιστικά μέσα, έχουν αποδείξει αυτές οι μελέτες ότι οι άνθρωποι μετά από ψυχοθεραπεία έχουν αλλαγή στη φυσιολογία του εγκεφάλου τους.
Δηλαδή σταματούν να λειτουργούν κάποια νευρονικά κυκλώματα τα οποία τους προκαλούν εμπλοκές, συναισθηματικές εμπλοκές. Σε κάποιες περιπτώσεις χρειάζεται και η φαρμακοθεραπεία. Η γνώμη μου είναι ότι η ψυχοθεραπεία είναι πάντα απαραίτητη, κάποιες φορές σε συνδυασμό με φαρμακοθεραπεία, κάποιες φορές μόνη της. Στις περιπτώσεις που έχουμε συναισθηματικές δυσλειτουργίες. Γιατί πρόκειται για συναισθηματικές δυσλειτουργίες εδώ. Δεν είναι σοβαρές ψυχιατρικές διαταραχές. Δεν μιλάμε για μια ψυχιατρική διαταραχή που να έχει να κάνει με ψυχωτικά στοιχεία. Δεν μιλάμε για μια διπολική διαταραχή τύπου 1 που είναι σοβαρή ψυχιατρική διαταραχή, η οποία έχει και γενετική προδιάθεση. Όχι γενετική προδιάθεση, είναι γενετικός κληρονομούμενη, κληρονομείται γενετικά. Δεν μιλούμε για μια ψυχιατρική διαταραχή τύπου σχιζοφρένειας, που εκεί πάλι υπάρχει έντονο το στοιχείο, το γενετικό, το κληρονομικό και το ότι χρειάζεται ο άνθρωπος να κάνει θεραπεία για όλη τη ζωή. Έχουμε κάνει εκπομπές για αυτά τα θέματα μαζί με τον Δόκτωρα Γρηγόρη Γρηγορίου. Στο playlist με το ψυχίατρο μας θα βρείτε όλες αυτές τις εκπομπές. Αυτά τα θέματα κολλημάτων είναι να έχουν να κάνουν με συναισθηματικές διαταραχές, με διαταραχές των συναισθημάτων, οι οποίες όμως εάν τις αφήσουμε, μπορούν να μας ταλαιπωρήσουν μακροχρόνια και να μας προκαλέσουν πολύ αχρίαστο πόνο. Λοιπόν, φίλε, χαίρομαι πάρα πολύ. Είδες τώρα μετά από 2 χρόνια, τώρα σου κάνω βίντεο, γιατί τώρα επιτέλους έχεις καταλάβει ότι ήσουν κολλημένος και επιτέλους έχεις ζητήσει βοήθεια και επιτέλους ξεκολλάς και χαίρομαι πάρα πολύ για σένα. Και σε ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου έκανες να αφήσεις ποδοσφαιρικό γόνο για να παρακολουθήσεις το vlog το προψησινό. Καλό βράδυ σε όλους. Φιλιά.